7 νέα κοντέινερ έφτασαν στο στρατόπεδο Ασημακοπούλου στην πόλη της Καβάλας. Εκεί θα δημιουργηθεί χώρος γραφείων, όπου θα φιλοξενείται η υπηρεσία ασύλου. Την ίδια στιγμή, η Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Νομού Καβάλας ζητάει φιλοξενία των ετούντων άσυλο ή προσφύγων σε δομές φιλοξενίας να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να μειώνεται το αίσθημα ανασφάλειας των τοπικών κοινωνιών και να είναι όσο το δυνατόν πιο ανταποδοτική στις κοινωνίες αυτές. Η ανταποδοτική αυτή συνεργασία μπορεί να γίνει έμεσα με προγράμματα ανταποδοτικής στήριξης των Δήμων, όπου έχει ήδη εξαγγείλει το Υπουργείο Εσωτερικών, όπως και το Υπουργείο Μετανάστευσης, όσο και άμεσα μέσω του τρόπου λειτουργίας της φιλοξενίας. Άρχισαν να γίνονται κάποιες αλλαγές. Ήδη έχουμε έναν διοικητή από την κυβέρνηση διορισμένο στο στρατόπεδο Ασημακοπούλου. Θεωρούμε ότι θα έπρεπε να ξεκινήσουμε να κάνουμε κάτι όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δομών φιλοξενίας. Δεν είναι κάτι που μας κατέβηκε ξαφνικά, είναι ο κανονισμός προμηθειών που ορίζει και η ύπατη αρμοσία του ΟΗΕ. Δηλαδή αυτά που ζητήσαμε σήμερα το πρωί με επιστολή μας, ναι, είναι αυτά που ο ίδιος ο οργανισμός της ύπατης αρμοσίας μέσα από τον κανονισμό προμηθειών λέει ότι πρέπει να γίνουν και πρέπει να στηριχτούν οι τοπικές κοινωνίες και οι τοπικές οικονομίες. Μάλιστα. Για αυτόν τον λόγο ζητούμε την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας των δομών φιλοξενίας και να εφαρμοστεί τόσο ο κανόνας της ανταποδοτικότητας αλλά και της εντοπιότητας. Ο κανόνας της ανταποδοτικότητας, κύριε Χατζηχρήστου, πώς μεταφράζεται για αυτούς που μας παρακολουθούν και δεν καταλαβαίνουν? Για δώστε μας λίγο χάρη ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αυτά μπορούν να γίνουν με δύο τρόπους. Καταρχήν με το προσωπικό που χρειάζεται η δομή για να λειτουργήσει, όσο και για τις προμήθειες που χρειάζεται μια δομή. Τόσο κατασκευαστικά, όσο και για τις ανάγκες που έχει μια δομή φιλοξενίας. Όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν μέσα από την τοπική κοινωνία και ο λόγος που πρέπει να γίνουν μέσα από την τοπική κοινωνία είναι ώστε να συμβάλλουν στην καλύτερη απορρόφηση της φιλοξενίας των προσφύγων από την τοπική κοινωνία. Να μην το θεωρούμε ότι είναι βάρος μόνο, αλλά να το βλέπουμε και σαν ότι υπάρχει κάποιο όφελος στην τοπική κοινωνία και στην τοπική οικονομία. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει όλα αυτά να αλλάξουν. Είναι ευκαιρία τώρα με έναν διοικητή που ξεκινάει ένα άλλο μοντέλο, θεωρώ, λειτουργίας των δομών φιλοξενίας. Και εμείς ως Ομοσπονδία, ο στόχος μας είναι αυτός, η συμμετοχή όλων των φορέων της κοινωνίας και της οικονομίας σε τοπικό επίπεδο, για να μπορέσουμε καθοριστικά και αποφασιστικά να μπορέσουμε τον κοινό μας αυτό στόχο να τον κάνουμε να είναι θετικό για την κοινωνία μας.